Γεια σας κορίτσια, λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας κάνω το βιντεάκι με το tag με 5 προϊόντα μακιγιάζ να βαφτείς. Με κάνανε tag νομίζω στο blog αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος με έκανε tag γιατί το έχω πάρα πολύ καιρό που μου έχουν κάνει tag. Οπότε ας ξεκινήσουμε, αν βρω ποιος με έκανε tag θα τους βάλω από κάτω ή θα τους βάλω σε συννεφάκι. Λοιπόν, τα 5 προϊόντα που επέλεξα να χρησιμοποιήσω αρχικά είναι αυτή εδώ πέρα η BP της Garnier, η κλασική BP της Garnier. Και θα σας δείξω εγώ τι μακιγιάζ κάνω εγώ με 5 προϊόντα για όλο το πρόσωπο. Λοιπόν, πάω και το καθρεφτάκι μου. Χρησιμοποιώ λοιπόν την BP της Garnier. Στα 5 προϊόντα που επέλεξα δεν έχω βάλει concealer, γιατί σκέφτηκα να μην χρησιμοποιήσω concealer, να χρησιμοποιήσω μολύβι φρυδιών αντί για κονσίλερ, οπότε ούτε πούδρα επέλεξα. Οπότε προτίμησα να χρησιμοποιήσω την BP και το μολυβάκι φρυδιών. Τώρα, εάν έχετε κάποια ατέλεια ή οτιδήποτε, με 5 προϊόντα και καλά για να κάνετε το tag, χρησιμοποιήστε λίγο make-up κάτω τα μάτια αντί για κονσίλερ. Λοιπόν, τέλος με το make-up. Για ρουζάκι, θα χρησιμοποιώ το επόμενο πρωινό ρουζάκι από τη Vivo Cosmetic. Αυτό εδώ πέρα το ροζ. Ροζ πορτοκαλί, αγαπημένο χρώμα. Το λατρεύω, πραγματικά το λατρεύω. Τώρα κλέβω βέβαια, χρησιμοποιώ καμπούκι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ρουζάκι λοιπόν. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ πέρα, το μολυβάκι φρυδιών από τη Moi Academy. Και παρόλο που το είχα νομίζω θάψει το συγκεκριμένο στα παλιά μου βιντεάκια, τελικά το μετάνιωσα. Είναι όντως πολύ καλό σαν μολυβάκι φρυδιών και γράφει πάρα πολύ καλά. Οπότε το ξεθάβω εφόσον το είχα θάψει. Το παίρνω δηλαδή πάλι πίσω. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που χρησιμοποιώ λοιπόν είναι η μάσκαρα από την Max Factor που την είχα πάρει από το Ζάμπλ. Δεν την έχω πολύ σε εκτίμηση, αλλά προσπαθώ να την τελειώσω τη συγκεκριμένη. Το τέταρτο λοιπόν προϊόν. Αχ, πασαλήφθηκα. Το μόνο που μου αρέσει σχετικά σε αυτή τη μάσκαρα είναι λίγο το βουτσάκι της που έχει αγκιδούλες. Δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε. Λογικά δεν θα το βλέπετε, αλλά έχει όλο μικρά μικρά αγκιδάκια, οπότε είναι, κάνει καλό διαχωρισμό στη βλεφαρίδα. Ας σκουπίσουμε και αυτό εδώ. Και το επόμενο που χρησιμοποίησα ένα lip balm, να το πεις, γιατί λέγεται pen lipstick, αλλά δεν το θεωρούσα pen lipstick. Είναι από τη Max Factor, αυτό εδώ πέρα, το νούμερο 25, Foxy Amber λέγεται, και είναι από τη Max Factor, το είχα πάρει και αυτό από το Ζάμπλ. Το μόνο που με ξενέρωσε στην κυριολεξία σε αυτό το προϊόν, εκτός ότι είναι πανάκριβο, είναι ότι θέλει και ξύσιμο, δηλαδή είναι έτσι μικρούλι και δεν είναι βιδωτό όπως τα υπόλοιπα. Δυστυχώς θέλει ξύσιμο. Αλλά η απόδοση του είναι αρκετά καλή. Και να θυμηθώ και μετά το βίντεο να το ξύσω. Γιατί προς το παρόν δεν το έχω ξύσει και θέλω να δω αν θα τα ξύσω, αν θα ξεθεί σωστά, αν θα... δεν ξέρω. Θα δείξει.
Πάντως σαν προϊόν δεν θα το ξανάπαινα. Και το lip glossάκι Παύλα Κραγιόν. Λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ με τα 5 προϊόντα όπως σας έδειξα. Την BB κρέμα της Garnier, της Vivo το ρουζάκι, τη μάσκαρα της Max Factor, το μολυβάκι φρυδιών από την Moon Academy και το lip gloss Παύλα Κραγιόν της Max Factor. Λοιπόν, ελπίζω αν δεν το έχετε κάνει και εσείς αυτό το βιντεάκι να το κάνετε με τα 5 προϊόντα και να μου βάλετε response από κάτω το βιντεάκι. Ακόμα, εάν το έχετε κάνει σε blog και βλέπετε βιντεάκια στο YouTube, βάλτε μου από κάτω το link από το blog σας να πάω να το διαβάσω και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!